Το πιο εύκολο, γρήγορο γλυκό, πεντανόστιμο και αρέσει σε όλο τον κόσμο. Ζεστή λουκουμάδες που τους έχεις έτσι περιχύσει με φανταστικά μέλια που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αριστουργήματα και συγχρόνως βάζεις και στο πλάι και παγωτό, γιατί όλοι θέλουμε, άμα είναι καλοκαίρι, αλίμονο. Άμα είναι χειμώνας μπορεί να το φάμε και σκέτο. Αλλά άμα είναι καλοκαίρι, θες λίγο να το βουτήξεις και μέσω παγωτό. Αχ, Παναγίτσα μου, λοιπόν, να πω σε αυτούς που αγαπούν ή πρέπει να κάνουν διατροφή χωρίς γλουτένη, ότι και η στρατσιατέλα, ποια είναι τώρα εδώ, κάπου εδώ κυκλοφορεί, είναι και αυτή χωρίς γλουτένη. Απλά το λέω για τους ενδιαφερόμενους. Όχι μόνο τα magic, τα ξυλάκια όλα, αλλά και από τα καρντόρ τη στρατσιατέλα. Μπορείτε να διαβάζετε κι εσείς πίσω, απλά είναι πολύ μικρά γραμματάκια. Δυστυχώς δεν έχει μεγάλο σήμα μπροστά να μας διευκολύνει να βλέπουμε όλοι. Και εμείς που τώρα πια σιγά σιγά χάνουμε τα μικρά γραμματάκια. Αλλά δεν έχει σημασία. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, Ελένη μου, αυτοί οι λουκουμάδες, να πω, δεν είναι normal λουκουμάδες. Δεν είναι κάτι δηλαδή, που ξέρουμε όλοι. Εντάξει, κατάλαβα, είναι τσούλικες λουκουμάδες. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να σας κάνω κάτι λουκουμάδες, οι οποίοι και να τους έχετε κανισμένους και την επόμενη μέρα να τους φάτε, να είναι ακόμα ίδιοι όπως τους κάνατε πώς και την προηγούμενη. Την επόμενη μέρα, πρώτη φορά να ακούω αυτό. Φτιάχνονται από τι? Από ρύζι. Στρελαίνομαι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα χυλό από ρύζι για να φτιάξουμε τις λουκουμάδες. Πώς θα το κάνουμε το χυλό? Θα δεις, τώρα αμέσως, ξεκινάμε. Έχω εδώ πέρα... Έχει, δηλαδή δεν έχει μέσα αλεύρι? Έχει αλεύρι, αλλά το όλο το ιστορία είναι ο χυλός ρυζιού που θα φτιάξουμε. Δηλαδή θα είναι σαν το ριζόγαλο, αλλά σφιχτό. Το πορτοποιό. Θα δεις η ιστορία. Τώρα παίρνω αυτό, για παίξε. Δοκίμασε να δεις, είναι εξαιρετική, δοκιμάστε τους, θα με θυμηθείτε. Οπότε έχω εδώ πέρα ένα κατσαρολάκι μικρό, 70 γραμμάρια. Λουκουμάτρο, ναι. Ναι, λουκουμά. Δεν έχει κάτι διαφορετικό, απλά σου λέω, σου μπαίνουν οι ίδιοι και την επόμενη μέρα. Ίδιοι. Και είναι και μελωμένοι, δηλαδή έχω κάνει και σιρόπι και τους έχω πετάξει μέσα. Mm. Και το ρουφάει όλο. Και δεν μυρίζουν και λαδίλα, δεν είναι, ξέρεις, αυτό το τηγανιτό. Λοιπόν, κατσαρολάκι. Mm. 70 γραμμάρια ρύζι γλασέ μέσα στο κατσαρολάκι μου και νερό. Και τι κάνω, παιδιά, το βράζω πάρα πολύ μέχρι να μου γίνει λαπάς, δηλαδή μέχρι να μου γίνει έτσι. Το βλέπετε, δυνατή φωτιά, να εξατμιστεί όλη η υγρασία και περιμένουμε να μας γίνει το ριζάκι μου λαπάς τελείως. Τον αφήνω το λαπά μου στην άκρη. Θα πάρω ένα μεγάλο μπολ εδώ πέρα και θα βάλω μαγιά μέσα. Μαγιά και ελάχιστο νεράκι, έτσι, χλιαρό, ελάχιστο. Να διαλυθεί η μαγιά. Και ανακατεύουμε. Εδώ είσαι. Το χτυπάμε. Όπου η μπανάνα τους είναι πολύ μπανάνα, πραγματικά, δηλαδή. Είναι σαν να μασάω μπανάνα. Ποιο παγωτό είναι αυτό με την μπανάνα τώρα, κάτι μου θυμίζει. Νομίζω αυτό είναι, ναι. Τι είναι αυτό, μπανάνα με κάτι άλλο, αλλά η μπανάνα, παιδιά, σκάει τόσο πολύ μέσα στο στόμα. Πραγματικά είναι σαν κάτι παλιές τσιχλόφουσκες με γεύση μπανάνα. Ναι. Ναι, όχι, είναι δύναμή της. Είναι δύναμή της. Λοιπόν, λίγο χλιαρό νερό, μαγιά και ένα κουτάλι της σούπας, μέλι. Εδώ πέρα είσαι. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί. Και το αφήνουμε στην άκρη 5 λεπτάκια να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Οπότε, πάμε τώρα εδώ στο χυλό μας. Ρύζι βρασμένο μέσα στο μούλτι και πάμε να φτιάξουμε το χυλό του ρυζιού που σας έλεγα στην αρχή. Τι ρύζι βάζεις? Γλασέ. Mm. Πολύ σωστή ερώτηση, συγγνώμη, δεν το είπα. Να μαλακώσει αρκετά. Ακριβώς. Ρύζι γλασέ. Είναι 70 γραμμάρια, σας έχω δώσει τη δοσολογία και 500 ml νερό. Και πολύ απλά με το μούλτι χτυπάμε. Και κοιτάξτε πώς θα γίνει. Κοίταξε, είναι παραδοσιακή συνταγή οι λουκουμάδες με ρύζι. Απλά εγώ λίγο το εξέλιξα. Αλήθεια, τον ταλαβέρι. Το φτιάχνουν στην Κρήτη σίγουρα και νομίζω χωρίς να είμαι σίγουρος στην Εύβοια. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Επιφυλασσόμεθα. Να σου πω, δεν το ήξερα. Και το χτυπάμε να γίνει τελείως ένα χυλός. Κοιτάξτε εδώ πώς έγινε. Ναι. Μέσα. Μέσα στο μείγμα μου με τη μαγιά μου και το μελάκι μου. Και λίγο χλιαρό νεράκι. Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά. Τι ωραίο, με απλά υλικά σας μιλάω πολύ ειλικρινά. Οι πιο τέλειοι λουκουμάδες που έχετε δοκιμάσει. Ανακατεύω. Δεν πειράζει, εγώ. Δεν πειράζει, αγαπητοί μου, εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Εδώ. Ανακατεύουμε να διαλυθεί και το αφήνουμε στην άκρη. Θα ρίξω μέσα αλευράκι. Εδώ. Για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις, πολύ όχι, σωστά. Το φουσκωτό. Όχι, γιατί έχω βάλει μαγιά μέσα. Α, ναι, σωστά. Και η τσακπινιά, η ωραία, λίγο ξύσμα από ένα πορτοκαλάκι. Ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, πλάθουμε
με τα χεράκια μας, ούτε μηχανές θέλει, ούτε μίξερ, ούτε ιστορίες. Λουκουμά φτιάχνουμε, έτσι, απλά πράγματα. Mm-hmm. Το τέτοιο και ξεκινάμε και πλάθουμε με τα χεράκια μας μέχρι να μας γίνει ένας πολύ ωραίος χυλός, παιδιά. Δεν θα μας βγει ζύμη κανονική, έτσι, κολλάει πάρα πολύ. Λουκουμάδες, η ζύμη τους είναι μια κολλώδης, ωραία ζύμη. Λοιπόν, ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί τελείως το μείγμα και το αλευράκι να εξαφανιστεί τελείως. Θα πρέπει να προσθέσουν νερό για να σε το κάνουν έτσι όπως λες, τι θα τους βγει έτσι. Σε περίπτωση που είναι, το αφήνεις να ξεκουράζεται αυτό μισή ώρα, δηλαδή, κοίτα εδώ, μετά από μισή ώρα αυτό φουσκώνει και γίνεται έτσι. Και γίνεται, κοίτα εδώ πώς είναι. Μωρέ, το βλέπω, αλλά από ναι, έτσι ναι. Πες μου, για να καταλάβω αν χρειάζεται νεράκι. Δηλαδή, να μην φοβηθεί και η άλλη και πει, εμένα μου βγήκε σφιχτό. Πολύ σωστά. Σε περίπτωση που δείτε ότι είναι, γίνεται σφιχτό πάρα πολύ, θα συμπληρώσουμε λίγο 50 ml με 100, δεν είναι, να μας γίνει με ένα σφιχτό. Με το μάτι, δηλαδή. Με το μάτι, ναι, ναι. Εδώ πέρα. Αυτό θα χρειαστεί, γιατί ήταν κρύο το ριζάκι. Αλλά δεν πειράζει, θα συμπληρώσω εγώ για να το δούμε κανονικά. Λοιπόν, εδώ είσαι. Εδώ συμπληρώνω μέσα. Άρα μην το φοβάστε. Άμα δείτε ότι σας είναι λίγο πιο σκληρό ή μπορεί να το φοβηθείτε μέχρι να ενοποιηθεί. Ακριβώς. Βλέπετε μόνοι σας. Όσο για μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε και όσοι δεν έχουμε σχέση με την κουζίνα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να μας γίνει... Σας λέω ότι όσο φουσκώνει αυτό αρχίζει και αραιώνει. Mm. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ωραία, και φτάνουμε εδώ λοιπόν. Και φτάνουμε εδώ. Πολύ ωραία. Και πάμε αυτό εδώ πέρα το τελικό μας, παιδάκια μου, ζυμάρι. Κάτσε να βάλω λίγο νεράκι. Εντάξει, τώρα τα χεράκια σας θα γίνουν λίγο ιστορία μου, κάτσε το καθαρίσω, μην λερώνεσαι, σε θέλω κυρία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εν τω μεταξύ πριν ξεκινήσω να φτιάχνω, να τηγανίζω μάλλον τις λουκουμάδες για να σας δείξω το μυστικό, για να σας βγαίνουν ωραίοι, στρογγυλοί οι λουκουμάδες σας, πάμε να σας δείξω και πώς κάνουμε και το σιρόπι. Γιατί εγώ του σιροπιάζω. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να του σιροπιάσετε. Θε να ξεβγάλει τα κεράκια σου, να πω εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να συνεχίσουμε. Είχαμε μείνει στο να φτιάξουμε το σιροπάκι πρωτού ξεκινήσουμε να τηγανίζουμε του λουκουμάδε. Μισό κιλό ζάχαρη, μισό λίτρο εδώ πέρα νεράκι. Και καλό θα ήταν να βάλουμε και χυμό από ένα λεμονάκι. Αυτό είναι. Και πορτοκάλι και λεμονάκι. Βέβαια, βέβαια. Είμαστε φρουτάτι ωραίοι. Είμαστε γυριλέ. Λοιπόν, με το αφήνουμε βράζει 3 λεπτάκια. Και το αφήνουμε να κρυώσει πάρα πολύ μέχρι να γίνει αυτό εδώ το ωραίο το σιροπάκι. Και πάμε τώρα να δούμε πώς φτιάχνουμε τις λουκουμάδες. Αριστερό χέρι πιέζουμε, δεξί χέρι κρατάμε ένα κουταλάκι του γλυκού. Θέλουμε να είναι μικροί οι λουκουμάδες. Και το βουτάμε μέσα σε νεράκι. Και όπως είμαι εδώ πέρα με το νερό, μπαπ, και ρίχνουμε. Μια σταλίτσα. Βέβαια, και κοίτα εδώ τι θα γίνει. Μου αρέσουν τα μικρά, δεν μου αρέσουν τα μεγάλα. Ναι, ναι, κοίτα εδώ. Και στα ντολμαδάκια. Σε όλα αυτά τα θέλω μικρούλικα. Έτσι. Βασικό, τα παιδιά μου. Τα σουτζουκάκια εδώ και φτεδάκια. Τα θέλω όλα μικρά. Έτσι. Μινιμάλ. Μπουκίτσες, μπουκίτσες. Λοιπόν, βασικό να βουτάτε κάθε φορά το κουταλάκι του γλυκού μέσα στο νεράκι σας για να σας φεύγουν όμορφα. Κοιτάξτε τι ωραία γίνεται. Ωραία το κάνεις. Ωραία ιδέα σου. Δεν το ήξερα πώς γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει. Στη μύτη του κουταλιού, παιδιά μου, μαζεύετε. Μετά σου στραγγίζουμε. Έτσι, με την μια τρυπητή κουτάλα. Στραγγίζουμε τους λουκουμάδες μας πάνω σε πιάτο με απορροφητικό χαρτάκι. Ναι. Και μετά το περνάμε καυτή όπως είναι στο κρύο σιρόπι να καραμελώσουμε. Καυτό ο λουκουμάς, κρύο το σιρόπι μας. Πολύ σωστά. Σε περίπτωση που δεν θέλετε σιρόπι, μελάκι. Έχω και καριδάκι εδώ πέρα τριμμένο, άμα θέλετε βέβαια, να παίξετε. Βέβαια. Δεν σου έβαλα γιατί δεν ήξερα αν ήθελες, γι' αυτό δεν έβαλα. Το καριδάκι. Έτσι. Είναι δυνατόν. Αυτό, παιδιά μου. Λουκουμάδες special. Φτιάχνε λουκουμάδες εσύ και ετοιμαστείτε να φτιάξετε και εσείς από το σπίτι γιατί ήταν πολύ εύκολη και γρήγορη η συνταγή του. Τι έγινε? Έχω ένα λεπτό.